principal aqui, olha. Era o pessoal de nariz. Με ακόμη δύσκολο κάβο, να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες ευθύνες προϋποθέσεις μέσα από στενή συνεργασία και σταθεροποίηση οικονομίας. Και οι τράπεζες νομίζω ότι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι ένας πυλώνας αναντικατάστατος, αλλά πρέπει να παίζει το ρόλο του ως ουσιαστικός υποστηρικτής των προσπαθειών στην πραγματική οικονομία. Η κρίση ξεκίνησε από την αδυναμία των τραπεζών να δώσουν ρευστότητα και το τέλος της θα σημάνει από την άρση αυτής της αδυναμίας. Και νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ουσιαστικά τράπεζες, κυβέρνηση, αλλά και φορείς, κοινωνική φορείς, επαγγελματική φορείς, εκπολιτήρια. Οπότε τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε, νομίζω, την επόμενη μέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας δεχτείτε σήμερα εδώ, του Προεδρείου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε και με την κυβέρνηση και με τους παραγωγικούς φορείς. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα που είναι τα συμφέροντα της χώρας. Και η επιθυμία όλων να επιστρέψει η χώρα σε οικονομική ανάπτυξη και μια αναπτυξιακή όθηση που θα δώσει απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Θέλω να σας μεταφέρω ότι ο τραπεζικός κλάδος το 2016 σταθεροποιήθηκε μετά τις περιπέτειες των τελευταίων ετών και είναι σαφείς οι ενδείξεις βελτίωσής του από την κερδοφορία του και μέχρι τη διαχείριση των προβληματικών δανείων που σταθεροποιήθηκαν με τάσεις μείωσης. Πιστεύουμε ότι η χώρα έχει μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στο μέτρο μας αναλογή σε αυτή την προσπάθεια και της κυβέρνησης και της χώρας να βγούμε επιτέλους από την κρίση και να ζήσουμε καλύτερες μέρες όλοι μας. Δεν το ζητούμε, νομίζω.